Να βάσω τον οικονό μου, ο οποίος είναι μαζί μας μέσω Skype. Γιατρέ μου, καλοκαιρινός, καλημέρα. Πάντοτε, είναι εξαιρετικό το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Είναι εξαιρετικότατο και θα γίνει ακόμα πιο εξωτερικό περί τα τέλη της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, που θα φτάσουμε 43άρια. Μάλιστα. Λοιπόν, και θα επιβιώσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα επιβιώσουμε, ναι. Το επιβιώνουμε άλλα κι άλλα. Το 43 θα μας κάψει. Μας καίνε άλλα. Κύριε Οικονόμου, όμως, επειδή όλοι θα φύγουμε, θα πάμε διακοπές είτε εντός είτε εκτός, και επειδή κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά πάντα στα παιδιά, τι να έχουμε μαζί μας, τι να προσέχουμε το ένα τ' άλλο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, τι έχουμε να τους πούμε ως συμβουλές για το καλοκαίρι, κύριε Οικονόμου, που θα είμαστε μακριά, δεν θα είναι ο προσωπικός μας ο γιατρός εκεί κοντά. Ναι. Αρχικά να ευχαριστήσω. Και παρά τις δυσκολίες, συνδεθήκαμε και μας βλέπετε και σας βλέπω. Και με ακούτε και σας ακούω. Βεβαίως. Να πω ότι... Γεωργία Power, συγγνώμη. Γεωργία Power. Συγγνώμη, η Γεωργία μας, έτσι... Υπάρχουν και οι αφανείς ήρωες πίσω από τα όμορφα πρόσωπα μας, οι οποίοι φροντίζουν... Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Ο κόσμος. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας και σε όλον τον κόσμο, και να πω, αρχίζοντας με την... Αγωνώ η έκκληση τα κοπελούκια και τα μάθηκα μας, τα παιδιά μας και τα μάθηκα μας, ότι πολυτιμότερο διαθέτουμε, και καταθέτω ευθέως, ειλικρινώς και εντύμως, όπως συνηθίζω να πράττω, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από το να χάνει μια μάνα το παιδί της. Λοιπόν, ποιο έκκληση στους γονιούς όταν είναι σε πισίνα ή σε θάλασσα να ξαπλούν το μαυρογέριμο, το μομπαϊλ και να έχουν τα μάθηκα τους πάνω στα μωρά τους. Ένα το πράγμα. Δύο, σαφώς και ο καύσωνας, και όταν λέμε καύσωνας, για να πω και πιο επιστημονικές κουβέντες, είναι όταν πάει πάνω από τους 35 βαθμούς. 35 και πάνω θεωρείται καύσον, 40 και πάνω θεωρείται θανατηφόρος πια. Λοιπόν, ο ανθρώπινος οργανισμός, όπως και όλα τα σποντιλωτά, διαθέτουν ένα θερμο σύστημα ελέγχου της θερμότητας στον εγκέφαλο, που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, η οποία πρέπει να κυμαίνεται από το 36,9 ως το 37,1 για να μπορούν να λειτουργούν όλα τα όργανα μας όπως πρέπει να λειτουργούν. Όταν πάει πάνω από τους 35 και κυρίως όταν αυτό συνδυάζεται με έκθεση και κυρίως μακροχρόνια εις τον ήλιο και κυρίως μεταξύ 10 και 6 το απόγευμα, τότε μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σοβαρές καταστάσεις μέχρι και θάνατος. Άλλωστε είχαμε θάνατον πρόσφατα και μερικοί συμπατριώτες μας διασωληνωθήκαν. Ναι. Δεν άκουσα ευτυχώς για άλλο θάνατο, και η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, ισχύει όπως και σε όλες τις ασθένειες. Πρέπει να προσέχουμε, επαναλαμβάνω, να μην εκτιθέμεθα πολύ ώρα στον ήλιο και κυρίως οι ώρες εκείνες που προανάφερα, και κυρίως φυσικά τα παιδιά και οι πάσχοντες από οποιαδήποτε χρόνια νόσων, και φυσικά οι ηλικιωμένοι, διότι οι ηλικιωμένοι, με όλο τον σεβασμό προς τους ηλικιωμένους, μεταξύ των οποίων σιγά σιγά ανήκω και εγώ, η προχωρημένη ηλικία είναι εντός εισαγωγικών ασθένεια. Ναι. Δηλαδή ελαττώνονται εξισορροπητικοί μηχανισμοί του ανθρώπου, του οργανισμού, όσο περισσότερο μεγαλώνουμε. Δεν είναι απαισιόδοξο το μήνυμα μου, είναι ρεαλιστικό. Αντιλαμβάνομαι. Εκείνο που θέλω να τονίσω στη λίγη ώρα που έχουμε είναι ότι πέραν από αυτό που κάνετε εσείς, το οποίο είναι καλοδεχούμενο και σωστό, πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, και δεν ασκώ κριτική, έκκληση κάνω, να απευθύνει επί καθημερινής βάσης μηνύματα μέσω των παντοδύναμων ΜΟΜΟΕ, ότι πρέπει να αποφεύγουμε εκείνες τις ώρες τις άσκοπες μετακινήσεις, και σύμφωνα με τη λίγη πείρα που απέκτησα στο σύντομο και πολυτάραχο βίο μου, περίπου το 76,63% των κινήσεων του μέσου ανθρώπου είναι αχρειάστης. Το να πόσο... βγαίνει έξω, το 76,5, το 76,5 είπατε, ναι. 63 τα δικά μου στοιχεία. 76,63. Μάλιστα. Εμπάσχε όμως πέτσι, εκεί κυμαίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης, επειδή τη χάνει να είμαι και γιατρός, θα ποιούσα έκκληση στα αρμόδια σώματα, όποια κι αν είναι αυτά, να κάνουν έκκληση στους εντός εισαγωγικών ασθενείς,
Διότι εμείς ως προσωπικοί γιατροί δεν βλέπουμε μόνο ασθενείς. Βλέπουμε και διάφορους ανθρώπους οι οποίοι ζητούν κάτι από εμάς. Ναι. Είτε τα φάρμακα τους, είτε παραπεπτικά, είτε διάφορες. Να μην κινούνται ή να έρχονται σε ώρες όχι αιχμής της ζέστης ή να το διευθετούμε εκείνα που διευθετούνται τηλεφωνικά. Όχι να κάνουμε τηλεφωνική ιατρική. Να διευθετούμε τηλεφωνικά κάποιες δικαιολογημένες απαιτήσεις των ασθενών, χωρίς να μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο ένας 85χρονος, 90χρονος, η ώρα 11 και να έρχεται στο ιατρείο μου η μηχανής και να μου λέει: «Γιατρέ μου, θέλω να μου παρατείνεις τα φάρμακα». Αντιληπτό. Δεν έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να κυκλοφορεί. Αντιληπτό. Τώρα, εάν θέλετε, διότι περιορίστηκα στις εκκλήσεις μου για να αποφύγουμε ναι, σας παρακαλώ. Εάν συμβεί σε οποιοδήποτε παρά τα μέτρα που λαμβάνουμε, τότε με απλά λόγια να πω πολύ πολύ γρήγορα το εξής. Αμέσως βάζουμε τον πληγέντα από τον καύσωνα σε σκληρό μέρος ή αν είναι κλειστός χώρος σε κλιματιζόμενο χώρο. Βάζουμε κρύες κομπρέσες ή παγάκια σε νάιλον ή σε πετσέτες για να του ρίξουμε τη θερμοκρασία. Φροντίζουμε να έχει ελεύθερες τις αναπνευστικές οδούς, του δίνουμε υγρά σε περίπτωση που μπορεί να καταρκεί και κρίνοντας από κάποιον έμπειρο, άλλωστε στην Κύπρο όλοι είμαστε έμπειροι σε ιατρικά θέματα, σε κάτι, ναι. Κατά πόσο χρειάζεται νοσηλεία, διότι υπάρχουν και περιπτώσεις που το αποτέλεσμα του καύσωνα μπορεί να έχει καρδιολογικές, αναπνευστικές, νευρολειτουργικές επιπτώσεις, οπότε χρειάζεται ιατρική περίθαλψη και φροντίδα και θεραπεία. Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, οι ασθενείς να πάρουν τα χάπια τους, τα φάρμακά τους μαζί τους και αυτά θέλουν προσοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνομαι, γιατρέ, τα διάφορα σκευάσματα. Ναι, γιατί πίνουν το πρωί τα φάρμακά τους, ναι. Μόλις ξυπνήσουν, ναι. Πίνουν τα φάρμακά τους, εάν είναι φάρμακα τα οποία χρειάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σαφώς και πρέπει να τα παίρνουν μαζί. Μάλιστα. Και ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά. Να ελπίσουμε να μην έχουμε άλλα θύματα θερμοπληξίας, αλλά και άλλα κρούσματα θερμοπληξίας. Είναι πολύ σημαντικό. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Θα μείνετε